τον έχουμε. Γιάννη. Σαλάμ αλέκουμ. Αλέκουμ σαλάμ. Έλα. Έλα. Γιάννης Τραγιανός, αλλιώς Ζόελ. Εντάξει. Όσοι ακούτε Λίμπερο χρόνια τον ξέρετε. Όσοι ακούγατε κάτι σκοτωμένες Κυριακές να τη βγάζουμε εδώ πέρα παρέα. Εγώ σε έκανα χωριό στην επαρχία. Αυτός μπροστά στο μικρόφωνο να παλεύουμε να ανεβάσουμε τον Άρη από την Γάμα Εθνική. Λοιπόν. Πού τα θυμάστε, πώ να μην τα θυμάμαι. Δεν έστειλαν όλα αυτά, ρε φίλε. Στη Βηρητό τον έστειλαν τον άνθρωπο. Και ο Γιάννης, επειδή είδε από είδε και έφυγε στη Βηρητό, γιατί με τον Άρη δεν άντεχε άλλο. Και είπε να φύγει λίγο, λίγο μακριά. Αρχικά, πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, σπίτι έξω, πού είσαι τώρα. Στο σπίτι μου είμαι. Στο σπίτι σου είσαι, το οποίο σε τι κατάσταση. Ό,τι έχει μείνει. Ό,τι έχει μείνει, σε τι κατάσταση. Γιατί βλέπαμε τώρα σπίτια που έχουν σπάσει τζάμια, έχουν φύγει πόρτες, έχουν γίνει. Σε εσάς τι έγινε ακριβώς. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννα. Τι κάνετε και οι δύο, τα αγόρια μου, τα όμορφα. Καλά, υπομονή. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Υπομονή. Λοιπόν, βρίσκομαι στη Βηρητό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Βρίσκομαι στη Βηρητό βασικά εδώ και ένα χρόνο περίπου. Mm-hmm. 10 μήνες, 11 μήνες. Mm-hmm. Και έγινε κάτι πάρα πολύ άσχημο, κάτι τραγικό. Και έχει καταστραφεί η πρωτεύουσα του Λιβάνου. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, καλύτερα. Σίγουρα ξέρετε, ναι. Ξέρετε όλοι, Βηρητός, πρωτεύουσα Λιβάνου. Ο Λίβανος δεν είναι ακριβώς μια αραβική χώρα. Είναι πιο πολύ μια μεσογειακή χώρα. Mm-hmm. Με ένα σύστημα περίεργο που διοικούν, το οποίο διοικούν ανά τέσσερα χρόνια μια Σουνίτες Μουσουλμάνη, μια Σουνίτες Μουσουλμάνη, Χριστιανή Μαρονίτες, Χριστιανή Ορθόδοξη, Χριστιανή Καθολική. Χαλάει λίγο το. Ναι, το ίντερνετ στη Βηρητό το είναι χάλια. Όπως είναι στην Καλαμαριά, μην αγώνεσαι. Ναι, καλά, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, όταν ήρθα πριν από ένα χρόνο εδώ στη Βηρητό, mm-hmm. από το Αμάν, γιατί ήμουν για ένα χρόνο στην Ιορδανία και πριν στο Αμάν, mm-hmm. Αυτό που αντίκρισα εξ αρχής ήταν μια χώρα με τεράστιες αντιθέσεις, μια χώρα που βλέπεις τη Φεράρι, την Πόρσε και τον Ραμφσίστη και ακριβώς το διπλανό στενό, μιλάμε για χαμόσπιτα και παιδάκια να τρώνε κυριολεκτικά από τα σκουπίδια κατά δεκάδες. Και γύρω-γύρω, όχι δύο φαντάρι, ξέρω εγώ, ή δύο αστυνομικοί. Μιλάμε τώρα στρατός, έτσι, κατά δεκάδες με καλάζνικοφ και όπλα. Ναι. Αυτό είναι το καθώς, αυτό είναι το πρόγραμμα που βλέπεις στην Βηρητό. Είναι, μέσα στο πρώτο δίμηνο, κατά τον. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, αυτό το οποίο, ας πούμε, εντάξει, γιατί εικόνα τώρα παίρνουμε από σένα. Και από ό,τι διαβάζουμε, μια πόλη η οποία είναι πολύ βυθισμένη σε οικονομική κρίση. Δηλαδή, αυτό το οποίο περιγράφεις και εσύ, γιατί ακούμε οικονομική κρίση εμείς εδώ πέρα και μπορεί να κάνουμε εικόνα δικές μας, δικά μας βιώματα εδώ από την Ελλάδα, νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Όχι, δεν έχει καμία σχέση και θα σου πω τώρα γιατί. Όταν ήρθα, μου λέγανε ότι εδώ πέρα χρησιμοποιούμε και εδώ το δικό του το νόμισμα. Ναι. Το δικό του το νόμισμα, δηλαδή ένα δολάριο, κάποια στιγμή. Κατά τον Οκτώβριο προς Νοέμβριο ξεκίνησε μια επανάσταση στη χώρα, γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν τραγική. Μιλάμε τώρα ότι έχουν το τρίτο μεγαλύτερο χρέος στον πλανήτη, μια χώρα μισή Ελλάδα και σε έκταση το 1 τέταρτο έχουν το τρίτο μεγαλύτερο χρέος στον πλανήτη, αν το μπορείτε να διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Φαντάσου. Και ο κόσμος ξεσηκώθηκε με αφορμή. Γιατί ήταν τρελαμένος ο κόσμος. Αλλά η αφορμή δόθηκε όταν τους είπαν ότι θα σας φορολογήσουμε ακόμα και όταν μιλάτε στο Messenger, στο Facebook και το WhatsApp. Όντως τώρα. Ναι. Και ο κόσμος λέει, όχι ρε, δεν μας τα πάρετε και αυτό. Ναι. Μια επικοινωνία έχουμε. Ναι. Το οποίο είναι προβληματικό, γιατί η χώρα δεν έχει infrastructure, δεν έχει υποδομή για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, το δικό της δίκτυο, η δικιά της, ας πούμε, δικό της ΟΤΕ, δεν έχουν δικό τους ίντερνετ. Παίρνουν από άλλες χώρες. Παίρνουν από τη Γαλλία, παίρνουν από την Τουρκία. Παίρνουν από αλλού και δίνουν ίντερνετ στους πολίτες. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι όταν εγώ θα κατεβάσω μια φωτογραφία στην Ελλάδα 2 MB, εδώ
θα ξοδέψω 4 και 5 MB για την ίδια ακριβώς φωτογραφία, επειδή χρησιμοποιεί διαφορετικό bandwidth. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες πολύ, να μην κουράσω με αυτά. Ο καλό είναι για να έχουμε και μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί, γιατί είναι πολύ μακριά. Ναι, εντάξει. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Ναι. Τρελάθηκαν, ξεκίνησε η θάωρα που λένε, η επανάσταση. Ναι. Η επανάσταση κράτησε για περίπου 3 μήνες μέχρι που ήρθε ο κοροναϊός. Ο κοροναϊός έδωσε μια ακόμη και έφτασε το δολάριο, 1.000 λιβανέζικες λίρες. Μια χώρα η οποία έχει 1,5 εκατομμύριο Σύριους πρόσφυγες και περίπου 500.000 με 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους πρόσφυγες μακροχρόνιους. Ναι. Και με μια συνεχή, ας πούμε, εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ. Και φτάνουμε τώρα στο σήμερα, στο χθες μάλλον, που 6 ώρα το απόγευμα, εκεί που όλοι είμαστε μέσα στη ζέστη, που ο κόσμος είναι γενικά αγανακτισμένος, δεν έχει λεφτά, παλεύουν να βγάλουν το μεροκάματο με τα χίλια ζόρια, ναι, και ερχόμενοι από ένα lockdown, έτσι λίγο που μας κάνανε αυτές τις μέρες, 2 εβδομαδούλες, ένα τρελό lockdown, γιατί είχαμε κάνει κάτι, μια μεγάλη αύξηση στα κρούσματα κοροναϊού. Mm-hmm. Έχω βγάλει το σκυλί μου βόλτα στις 6 ώρα. Ναι. Και όσο είμαι κάτω από το σπίτι μου ακριβώς, στην πιλωτή, και νιώθω τη γη να τρέμει. Αλλά όχι σαν σεισμό. Ήτανε σαν να βράζει η γη, αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό που λέω. Ακούω από πάνω μας, 46 δευτερόλεπτα πριν, ένα σαν αεροπλάνο πολεμικό να περνάει από πάνω. Ναι. Αλλά όταν κάνουν τις πολεμικές τις... τις πτήσεις που κάνουν τα στυλάρισα που δοκιμάζουν τα μάχτια αυτά, ξέρετε, ναι, πολύ πολύ χαμηλά. Ναι. Και ακούγεται ένα μπαμ, απίστευτο μπαμ, σε 2 δευτερόλεπτα μέσα έρχεται το κύμα πάνω μας, το σωστό κύμα, και ξαφνικά σπάνε τζάμια, τζαμαρίες, αυτοκίνητα. Ο κόσμος αρχίζει και ουρλιάζει, σηκώνεται μια σκόνη απίστευτη. Και το μόνο που μπορώ να κάνω αισθητοδός είναι να τρέξω προς την πιλωτή πάλι, τουλάχιστον να μην πέσουν τα κομμάτια πάνω μου. Τα θράσματα, ναι. Έπεσαν μικρά, δηλαδή, yeah, έχω κάποιες μικρές, ξέρω εγώ, εντορές, κάτι σημαδάκια από μικρά τζαμάκια που πέσαν πάνω μου, τίποτα τρομερό, έτσι, πολύ απλά πράγματα. Μέχρι που έπεσε και τα μπέλη μου, έπεσε ακριβώς μισό μέτρο πίσω μου. Αν δεν έτρεχα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Ναι. Ανεβαίνω τρέχοντας πάνω στο σπίτι μου να δω αν είναι η γυναίκα μου καλά και βλέπω ότι ο κόσμος όλος στην πληροτική ουρλιάζει, κλαίει, έχουν φύγει οι πόρτες από όλα τα διαμερίσματα, έχουν φύγει οι κάσες και οι πόρτες κάτω. Ναι. Ανεβαίνω πάνω και αντικρίζω ένα σπίτι το οποίο είναι, δεν έχει μείνει τζαμαρία, όχι μόνο σπάζουν τα τζάμια, φύγανε και οι κάσες μαζί, πέσαν όλες οι πόρτες, καρφώθηκαν να καταλάβεις τα τζάμια τι. Πόση δύναμη είχε αυτό, καρφώθηκαν τα τζάμια μέσα στους καναπέδες και πάνω στις ξύλινες πόρτες και δεν έβγαιναν μετά. Η έκρηξη που έγινε στην ουσία είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες έκρηξεις που έχουν γίνει στον κόσμο τα τελευταία 100 χρόνια. Είναι η τρίτη, νομίζω, πιο δυνατή έκρηξη μετά τη Χειροσύμα και το Ναγκασάκι. Και τη Χειροσύμα, νομίζω, τώρα η επέτειος ήταν προχθές, παραπροχθές, κάτι τέτοιο νομίζω διάβαζα. Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το θυμάμαι. Γιατί είχαμε άλλα θέματα. Γιάννη. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις πρόσβαση τώρα με όλες τις καταστροφές που έχουν συμβεί εκεί και στο δικό σου το σπίτι. Γενικά, εκεί η όλη καταστροφή πώς παρουσιάζεται, δηλαδή γίνονται γνωστά ακριβώς τα νούμερα των νεκρών, τι συμβαίνει με τους, με τους τραυματίες. Τα πάντα. Okay. Τα πάντα. Εδώ γενικά στη χώρα αυτή έχουν μια πολύ διαφορετική σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Παράδειγμα, βγαίνει κάτω σκοτώνει, υπάρχει μια δολοφονία, υπάρχει μια... Μια υπόνοια ότι κάποιος μπορεί να σκότωσε κάποιον, στις ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο θα βγάλουν τις πινακίδες του και τη φάτσα του. Μάλιστα. Φάση κυνηγήστε τον. Δεν έχουν εδώ πέρα τέτοια πράγματα όπως το εμείς. Ναι. Όχι μόνο βγαίνουν τα πάντα και υπάρχει πλήρης εικόνα, αντιθέτως ο κόσμος και τα μίντια θέλουν να το κοιτάνε μέχρι και το τελευταίο. Δηλαδή βγήκε ένας μήνας, ένας καινούριος νεκρός, βρήκανε, χτύπα ξύλο. Θα το πούνε και τον επόμενο. Δεν κρύβεται τίποτα. Από τα μίντια. Γιατί μετά η κυβέρνηση είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι. Ναι. Ένα πολύ διαφορετικό πράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε μάθει τι έγινε με την αποθήκη αυτή. Ό,τι λένε τα δελτία. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα, να σου πω την αλήθεια.
Αυτά που διαβάσατε όλα ισχύουν. Όλα. Ναι. Όσα και αν διαβάσατε. Υπήρχαν πυρομαχικά, υπήρχε C4 εκεί μέσα. Είναι αυτό που κάνουμε τις βόμβες. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται κτλ. Υπήρχαν λιπάσματα. Τα οποία λιπάσματα, και εκεί είναι το μεγάλο ζουμί, είναι αυτά που προκάλεσαν το τοξικό νέφος και αυτή την δύναμη της έκρηξης. Μάλιστα. Είχε γίνει μια φορά ακόμα το 1940 κάτι, είχε έκρηξη με τα ίδια χημικά αυτά τα λιπάσματα, και εξαιτίας εκείνης της έκρηξης 70 χρόνια πριν, αλλάξαν οι κανόνες σε όλο τον πλανήτη σχετικά με την αποθήκευσή τους. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν έκαναν πράξη ποτέ εδώ. Γιατί? Εδώ πάμε σε άλλα θέματα το γιατί. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά τα πράγματα ανοιχτά εδώ, στα αγγλικά και με τους ντόπιους, αλλά μπορώ να τα πω σε εσάς, γιατί δεν με καταλάβει κανένας από εδώ. Και εδώ είναι το ζουμί. Υπάρχει ένα κόμμα, εδώ πέρα πολιτικό κόμμα, το οποίο λέγεται Χεσμολά. Πάντα δεν έχετε ακούσει τη Χεσμολά. Προφανώς, ναι. Η Χεσμολά θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από πάρα πολλές χώρες. Είναι υποστηριζόμενη από το Ιράν, είναι κυρίως Σιίτες μουσουλμάνοι και κατέχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό της χώρας, πιο πολύ από τον επίσημο στρατό της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το πολιτικό κόμμα, έτσι. Το λιμάνι αυτό και η αποθήκη, από ό,τι λένε όλοι, κρυφά όμως, γιατί κανένας δεν τολμάει να μιλήσει σε μια χώρα που υπάρχουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κατάσκοποι, γιατί βεριτός έχει και για το ψευδόνυμο, ξέρετε, η πόλη των κατασκόπων. Ναι, ναι. Ναι. Κανείς δεν τολμάει να μιλήσει ξεκάθαρα για αυτά τα πράγματα. Και μπορώ να τα λέω τώρα και εγώ σε εσάς, γιατί τα λέω στα ελληνικά και δεν με καταλαβαίνετε κανένας και δεν θα ακούσετε κανένας το λίμπερο, φαντάζομαι, για να με κυνηγήσουν μετά. Ελπίζω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, και το e-radio, Γιάννη, τι πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό που λένε είναι ότι αυτή η αποθήκη ήταν υπό τον έλεγχο της Χεσμολά και η Χεσμολά ήταν αυτή που εδώ και 7 χρόνια που έχουν κατασχεθεί αυτά τα υλικά όλα, δεν επιτρέπει είτε να πουληθούν, είτε να φύγουν και να μπουν σε κάποιες ασφαλείς αποθήκες και τα λοιπά. Δεν γνωρίζω ποια είναι το πρωτόκολλο ασφαλείς και ποια είναι η σωστή αποθήκη σε αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά σίγουρα δεν είναι στο λιμάνι το εμπορικό δρόμο. Σίγουρα. Οπότε, αυτό που λένε πολλοί είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρος υπέκειος για όλο αυτό που έγινε. Πράγμα το οποίο όμως δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει κάποιος να βγει και να το πει ξεκάθαρα, όπως το λέμε τώρα εμείς. Ναι. Η κατάσταση είναι τραγική. Γιάννη, για να πάμε τώρα στο τι γίνεται σήμερα. Αυτό θα σε ρωτούσα. Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, στη λογική ότι καταρχάς το οστικό κύμα και οι καταστροφές που έχουν προκαλέσει έχουν πιάσει όλη τη Βηρυτό. Όλη τη Βηρυτό. Όλη τη Βηρυτό. Και έξω από τη Βηρυτό ακόμα. Μάλιστα. Εδώ σου λέμε στην Κύπρο. Ακόμα και στα χωριά έξω από τη Βηρυτό και. Ακόμα και στην Κύπρο λένε, όπως λέει ο Νίκος, ακόμα και στην Κύπρο υπήρχαν. Γιατί ας πούμε, κάποιοι οποίοι το αισθάνθηκαν. Μιλάμε τώρα, παίζουν δελτία εδώ στην Ελλάδα και οι εικόνες καταστροφής είναι βομβαρδισμός κανονικός. Αλλά. Από Συρία, νομίζω ότι είναι Συρία. Ναι, ναι. Ναι. Παιδιά, έχουν καταστραφεί όλη η κάτω περιοχή, αυτή η οποία είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα από σπίτι μου, δεν είναι μακριά. Ναι. Όλη η περιοχή κοντά στο λιμάνι έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μιλάμε ότι έχουν πέσει σπίτια, έχουμε 100 πλάς νεκρούς, έχουμε 3.500 τραυματίες, έχουμε δεκάδες αγνοούμενους και έχουμε και 300.000 displays, ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους, τέλος πάντων, και έχουν μείνει στον δρόμο. Ναι, ναι. 300.000 άνθρωποι. Αυτό που το λέμε εμείς IDPs, internally displaced people, δηλαδή στους εξωτερικά και χρειάζεται να μετακινηθούν. Τώρα ακούμε εσένα και βλέπουμε και με τον Νίκο εδώ πέρα από τα δελτία ειδήσεων πλάνα, είναι, οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει. Τρία νοσοκομεία της πόλης, της πρωτεύουσας, αναγκάστηκαν να τα εκενώσουν χθες. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι δεν προλαβαίνουν. Ναι. Και σκεφτείτε ότι σε σχετισμό με αυτό που λέγαμε και πριν, πριν από 1-1,5 μήνα, βρέθηκα με έναν καθηγητή πανεπιστημίου Έλληνα εδώ στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και μου έλεγε ότι απέλυσαν 1.000 άτομα προσωπικό από το, πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Βηρυτού, το Αμερικάνικο. Ναι, ναι. Και τώρα οι ίδιοι αυτοί γύρισαν ως εθελοντές να βοηθήσουν. Οι απολυμμένοι. Ναι. Οι γιατροί νοσοκόμοι έχουν φτάσει στα άκρα, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δουλεύουν νυχτημερών,
Εμείς δηλαδή με την Γέλενα, με τη γυναίκα μου, δεν κοιμηθήκαμε. Δηλαδή το βράδυ το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν ο ένας έμεινε σπίτι γιατί είχαμε τα πάντα ανοιχτά και πήγε ο άλλος στο νοσοκομείο το πιο κοντινό που έχουμε να δώσει αίμα και μετά πήγα εγώ να δώσω αίμα. Και φυσικά ό,τι μπορεί ο καθένας κάνουμε δωρεές, οργανώσεις οι οποίες είναι υγειονομικού χαρακτήρα, όπως είναι οι γιατροί του κόσμου, όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός που είναι πάρα πολύ ενεργός και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και από ό,τι έμαθα και η Ελλάδα έστειλε μια αποστολή, αν δεν κάνω λάθος, τομιστική βοήθεια. Η Γαλλία στέλνει τώρα, το Βέλγιο. Mm-hmm. Και παιδιά, ειλικρινά, δεν μπορείτε να καταλάβουμε. Είναι αδιανόητο. Άμα δεν είσαι, ότι... άμα δεν είσαι εκεί, Γιάννη, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι το ντόμινο αυτό των ανθρώπων, αυτό που τραβάει αυτός ο λαός, δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν είναι πόλεμος. Οκ, έχουμε πόλεμο, βλακεία. Ο ένας μπούφο στον άλλο μπούφο, γκουμ για την βλακεία του καθενός. Είτε αυτό λέγεται θρησκεία, είτε λέγεται σύνορα, είτε λέγεται οποιαδήποτε χαζομάρα. Μιλάμε τώρα από αμέλεια και από τεράστια, τεράστια διαφορά. Όταν μιλάμε για διαφθορά εδώ πέρα, παιδιά, μιλάμε για πρωταθλητές. Έτσι στην Ελλάδα είναι γατάκια. Θα έρθει ο Λιβανέζος, είναι διεφθαρμένος, θα δει τους πιο διεφθαρμένους, ένας θα πει: τι είναι αυτός ο Φλόρος, πάρ' τον από εδώ να μην τον βλέπω. Ναι. Τρελή διαφθορά και ένας λαός ο οποίος έρχεται από την πρώτη φάπα, εμφύλιος, το 60. Δεύτερη φάπα, 2006, οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ κατεδάφισαν τη Μισή Βηρυτό. Τρίτη φάπα, οικονομική καταστροφή τώρα. Τέταρτη φάπα, αυτό που γίνεται τώρα, μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια δολάρια ζημιές μέσα σε μία μέρα, μέσα σε μία ώρα, μέσα σε 5 λεπτά. Τώρα είναι μια φάση που όλο καπάκι, ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει, δεν γίνεται. Όλοι. Παιδιά, αυτό που θέλω να πω είναι όλοι. Ότι διαβάζω πολύ και αυτά που έγραψα και εγώ και από άλλους ανθρώπους που βλέπω, thoughts and prayers, θα σκεφτόμαστε ο Θεός μαζί σας, η Παναγία. Παιδιά, sorry θα το πω, ούτε η Παναγία, ούτε ο Θεός, ούτε οι προσευχές σας θα βοηθήσουν τίποτα. Αν θέλετε τον κάνετε για τον εαυτού σας, για την πάρτι σας, να νιώσετε καλά ότι το σκέφτεστε του συνάνθρωπος, καλά κάνετε. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε, υπάρχουν πολλές οργανώσεις και αν θέλετε θα σας στείλω, μόλις κλείσουμε, αν θέλετε να στείλετε κάποια link, ό,τι μπορεί να κάνει, μιλάμε ότι ακόμα και ένα δολάριο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ειδικά οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός, που δεν μιλάμε για Yes, ας πούμε και ΜΚΟ που λέμε και στην Ελλάδα και όλα αυτά. Mm-hmm. Και το λέω εγώ που βλέπω εδώ και 4 χρόνια σε ΜΚΟ, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για μια οργάνωση η οποία μπαίνει μπροστά και καθαρίζει, έτσι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι έχουν νεκρούς και τρέχουν και βοηθάνε. Mm-hmm. Μόνο έτσι μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Μόνο έτσι. Mm-hmm. Και το δεύτερο μεγάλο που είναι μεγάλη ευκαιρία να το δούμε τώρα είναι ότι να μην σκεφτόμαστε όταν βλέπουμε κάποιον διαφορετικό δίπλα μας, ο οποίος ήρθε για τον χύψη λόγο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, οπουδήποτε, είτε θες να τον πεις πρόσφυγα, είτε να τον πεις οικονομικό μετανάστη, είτε αυτή τη βλακία, την αηδία που λένε κάποιοι λαθρομετανάστη, και ακούω και δυστυχώς πρώην συναδέλφους και άτομα τα οποία υποτίθεται και κάναμε και κάποιες παρεούλες να λένε τις βλακίες. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι το τι περνάνε και το τι ζόρια τραβάνε για να μπουν στη διαδικασία να φύγουν και να αφήσουν τον βιό τους, την περιουσία τους, και να πάνε σε μια άλλη χώρα που δεν ξέρουν τη γλώσσα, δεν ξέρουν το σύστημα, δεν ξέρουν κανέναν, δεν έχουν τα πτυχία τους καμία αξία. Μπορεί να μην έχουν τα λεφτά τους ή να έχουν ό,τι τους έχει απομείνει. Μην τους βλέπουμε και λέμε αυτοί οι φρωμιά, Γιάννη, οι μουσουλμάνοι. Γιάννη, ξέρεις, για τους λίγους τσουβαλιάζονται όλοι. Αυτό είναι το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, Νίκο, έτσι είναι δυστυχώς. Και να σου πω κάτι. Άμα ήταν βλέπουν υποτιμητικά αυτούς τους ανθρώπους, σαν παρακατιανούς, ενώ οι Έλληνες έχουν φύγει, Αυστραλίες, Αμερικές, Γερμανίες, εντάξει, οι άλλοι πήγανε κάνουν δουλειές, πήγαν να βρουν μια καλύτερη ζωή σε κάποια από αυτές τις χώρες. Δεν σου λέω, υπήρχαν και Έλληνες εκεί πέρα που πήγανε και γίνανε απατεώνες. Ναι, οκ, εντάξει, τι θα κάνουμε. Είναι στον άνθρωπο αυτό, ρε, δεν είναι θέμα εθνικότητας, είναι άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει απατεώνας. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε έξω και μοιράσαμε πολιτισμό και είμαστε λουλούδια. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Καλά, ναι. Τέλος πάντων, απλά παιδιά, μιας και το λέμε, αυτό που γίνεται στην περιπτώση είναι τραγικό. Αυτό που έζησα είναι απίστευτο.
Εγώ ακόμα είμαι σε μια φάση σοφ, γιατί δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε στην ουσία και εγώ και η γυναίκα μου. Να βοηθάμε και εδώ πέρα με πρώτες βοήθειες που έχουμε κάνει και κάποια training στη δουλειά, τους γείτονες, να μαζεύουμε γυαλιά σπασμένα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και δεν θα περάσει εύκολα αυτό. Και νομίζω ότι αν δεν ορθοποδήσει όλη η κοινότητα, η διεθνής κοινότητα να βοηθήσει αυτή τη χώρα, δεν πρόκειται ποτέ αυτή η χώρα. Ποτέ. Διότι ήταν στην κατάσταση που ήταν έτσι κι αλλιώς. Τώρα αυτό ήταν το χτύπημα τώρα που την αποτελειώνει. Αν δεν, για να σε αποδεσμεύσουμε κιόλας και ήδη μας έχουμε κρατήσει αρκετή ώρα. Έχετε κάποιους γνωστούς, κάποιους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας οι οποίοι νοσηλεύονται, οι οποίοι έχουν περαιτέρω προβλήματα, έχεις εικόνα? Του περιβάλλοντος μας, κοίταξε, εμείς δεν έχουμε και μεγάλο κύκλο εδώ πέρα, έτσι καλλιώς. Συνάδελφοι και μερικοί γνωστοί που έχουμε κάνει εδώ πέρα, δεν έχουμε κάποιον πολύ δικό μας άνθρωπο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας συνάδελφος της Γέλενας, της γυναίκας μου, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του γιατί καταγραφίστηκε το σπίτι. Ένας άλλος συνάδελφος έχει αγνοούντητα 2-7 χρονών. Και δεν υπάρχει χρόνος για δάκρυα. Γιατί τα βλέπω και μου βουρκώνω και θέλω να κλάψω και θέλω να ξεσπάσω και δεν προλαβαίνω και δεν μπορώ, γιατί ακόμα είμαστε ζεστοί. Ακόμα είμαστε στην κατάσταση που πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Τα δάκρυα θα έρθουν αργότερα για μας. Ναι. Ελπίζω τουλάχιστον οι άνθρωποι που τα ακούνε αυτά τώρα ή όσοι τα άκουσαν να καταλάβουν το ότι καλές οι προσευχές και οι σκέψεις, όπως είδες και στο site το... ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σωστό. Δεν είναι τίποτα π.χ. να βγάλουν το χέρι στην τσέπη και να δώσουν, ξέρω εγώ, 5.000, 2.000, 100 ευρώ κάτι ο καθένας, 5 ευρώ, 1 ευρώ, όποιος μπορεί. Μιλάμε για τραγική κατάσταση και μιλάμε για μια κρίση την οποία στην Ελλάδα δεν την έχουμε δει ποτέ. Η κρίση εδώ 15-20 φορές μεγαλύτερη και ισχυρότερη και με μεγαλύτερα άσχημα αποτελέσματα από ό,τι στην Ελλάδα. Εφόσον κάποιος θέλει να βοηθήσει, υπάρχουν τρόποι. Αν θέλετε και εσείς, θα σας στείλω κάποια links μετά για να τα πείτε στον κόσμο. Θα διαβάσουμε και εμείς στον αέρα, όποιος θέλει να μπει και να βοηθήσει αυτό που λες και εσύ. Ένα ευρώ, ένα δολάριο, ό,τι είναι, να μπορέσει ο καθένας να... Και για να το κλείσω, έφυγα από την Ελλάδα και έπεσαν οι βόμβες, ρε φίλε, εδώ πέρα δίπλα μας, καταστρέφονται σπίτια. Γιαννάρα, κουράγιο. Υγεία να έχετε πάνω απ' όλα. Υγεία. Ευχαριστούμε, παιδιά, και εσείς καλό κουράγιο. Το κουράγιο σε σένα, φίλε, για μας δεν είναι τίποτα. Καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.